Σε απεργία προχώρησαν για δεύτερη μέρα οι πάλι τη εξωτερική φορά των φυλακών πραγματοποιώντα παράσταση διαμαρτυρία έξω από το κατάστημα κράτηση Κέρκυρα. Από τα αιτήματα των εξωτερικών φρουρών ξεχωρίζει η στελέχωσή του με προσωπικό, ειδικότερα μάλιστα να λογιστεί κανεί ότι ακόμα δεν έχουν γίνει οι προσλήψει από την προκήρυξη 6K του 2018. Οι λόγοι για του οποίου έχουμε αποκλείσει την κεντρική είσοδο του καταστήματο κράτηση είναι αιτήματα τα οποία διεκδικούμε εδώ και χρόνια. Συμμετέχοντα και εμείς στι απεργιακέ κινητοποιήσει που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εξωτερικών Φρουρών, διεκδικούμε προσωπικό. Η έλλειψη προσωπικού είναι φανερή σε όλα τα τμήματα τη εξωτερική φρούρηση. Η οικονομική αποζημίωση για τι δεδουλευμένε ώρε εργασία, καθώ η έλλειψη προσωπικού έχει επιφέρει επιπρόσθετη εργασία στου υπαλλήλου τη εξωτερική φρουρά. Ζητάμε να ολοκληρωθεί η προκήρυξη της 6Κ του 2018, όπου συνάδελφοι περιμένουν εδώ περισσότερα από δύο χρόνια να περάσουν εξετάσεις και να προσέρθουν για εργασία στα καταστήματα κράτησης. Και τέλος, την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με σκοπό η καθημερινότητά να γίνει πιο εύκολη και να παρέχουμε την ασφάλεια που απαιτεί το κάθε κατάστημα κράτηση ξεχωριστά. Οι υπάλληλοι τη εξωτερική ουρά είχαν προχωρήσει κινητοποιήσει και το προηγούμενο διάστημα, ενώ σε τοπικό επίπεδο και οι τρει βουλευτέ έχουν σταθεί στο πλευρό του. Κλίμακα που γίνονται κινητοποιήσει μα δίνουν το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει προ το καλύτερο. Όλα αυτά τα χρόνια λαμβάναμε αρκετέ υποσχέσει, οι οποίε στην ουσία ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Ε, τώρα με τα νέα δεδομένα και τη μεταφορά μας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει καθώς και στο παρελθόν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γνωρίζει τα θέματα των καταστημάτων κράτησης και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο καθένα ξεχωριστά.